Ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι σε 7 νοσοκομεία της Κρήτης οι εμβολιασμοί στα παιδιατρικά εμβολιαστικά κέντρα. Έχει υπάρξει όλος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε συνεργασία με τους παιδιάτρους μας. Ο καθηγητής παιδιατρικής, ο Μανώλης Γαλανάκης, είχε αναλάβει τον συντονισμό. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να προσέλθουν οι γονείς με τα παιδιά, να μιλήσουν ακόμα και οι γονείς που μπορεί να έχουν κάποιο προβληματισμό, φόβο, ανησυχία, για να μιλήσουμε με τους παιδιάτρους μας και να πιστούν για την αξία του εμβολιασμού. Πιστεύουμε ότι από αρχές του νέου έτους και όταν θα έχουμε επάρκεια εμβολίων, πιστεύω στο βαθμό που να μπορούν να το διαχειριστούν και οι παιδίατροι στα ιατρία τους, τότε πιστεύω θα το έχουν. Το επόμενο έτος, αν όχι το Φλεβάρι, θα είναι και οι παιδίατροι και σε αυτή την δραστηριότητα είναι. Ο παιδίατρος, ο γιατρός του παιδιού είναι ο παιδίατρος και επομένως από την πρώτη στιγμή το είχαμε ζητήσει σαν ιατρικό σύλλογο. Έγινε πράξη πάρα πολύ γρήγορα, διότι αντιλήφθηκε και το Υπουργείο και η Πολιτεία ότι έτσι πρέπει να γίνει. Η δεύτερη προσπάθεια που έγινε και εκεί έγινε δεκτό και ήταν σωστό. Εμβολιάζονται και οι γονείς που είναι ανεμβολιαστοί, μπορούν να εμβολιαστούν στον παιδίατρο, διότι με αυτόν τον τρόπο κερδίζουμε και το χρόνο, διότι δεν μπορεί να κλείνει ραντεβού και αν μπορεί να εμβολιάσει το παιδί σου, να εμβολιαστεί και εσύ, αν είσαι ανεμβολίαστο. Τώρα πιστεύουμε ότι θα προωθηθεί και αυτή η προσπάθεια και μόλις έχουμε πάρκι εμβολίων, θα μπορέσει να γίνει και στους παιδίατρους ο εμβολιασμός κάτω από 12. Όλοι οι νοσηλευτές, παρά τις όποιες δυσκολίες, στέκονται όρθιοι σε αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια η οποία γίνεται. Να προστατεύσουν και να εμβολιάσουν τον πληθυσμό. Προσκαλούμε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν έτσι ώστε γρήγορα να ξεπεράσουμε, να βγούμε νικητές από αυτή την κρίση. Πάντα στην αρχή εμφάνισης μιας μετάλλαξης υπάρχει ανησυχία, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Είμαστε σε ετοιμότητα, κάνουμε εκμυλάτηση, δεν έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Σε αυτό συμβάλλει και η εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί με την μετάλλαξη όμικρον. Είναι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται πολύ καλή καταγραφή των στενών επαφών. Έχουμε αντιμετωπίσει και άλλη μετάλλαξη στο παρελθόν. Ψυχραιμία, ο εμβολιασμός και σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα καλύφθηκε τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Πολύ σημαντικό να προσέχουμε πέραν από τον εμβολιασμό.